των προϊόντων τους, η καλύτερη προβολή αυτού του προϊόντος, η εξωστρέφεια, η αναζήτηση νέων αγορών, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες. Δεν βλέπουμε επιχειρήσεις ελληνικές να τα κάνουν αυτά. Απ' την άλλη, το κράτος πρέπει να μειώσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει τη διαφθορά. Ούτε και το κράτος κάνει αυτά μέχρι τώρα. Και μένει στους εργαζόμενους να μειώσουν εκείνοι, δηλαδή να μειωθούν οι αμοιβές των εργαζομένων, προκειμένου η επιχείρηση να έχει λιγότερες δαπάνες. Αυτό δεν είναι στρεβλό και εκτός αυτού είναι και πολύ άδικο? Και ολοκληρώνοντας, για να απαντήσετε συνολικά, είδαμε και πριν την κρίση, στην Ελλάδα οι μισθοί είναι από τους μικρότερους, από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρήσεις, οι ελληνικές, δεν είδαμε αυτό να το αξιοποιήσουν και να γίνουν ανταγωνιστικότερες τόσα χρόνια και πριν την κρίση. Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν την ανταγωνιστικότητα. Ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνο το μισθολογικό κόστος. Ανταγωνιστικότητα είναι ένα πλέγμα παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία. Τι είναι? Αν δείτε στα ερωτηματολόγια που και εγώ συμπληρώνω από τον Διεθνή Οργανισμό που κατατάσσει τη χώρα μας στην κατάταξη της ανταγωνιστικότητας, είναι μόρφωση του πληθυσμού, εξέβρεση εξειδικευμένου προσωπικού, παιδεία και διασύνδεση στην αγορά, εννοείται. Προσέξτε, πρόσβαση στον ηλεκτρισμό, νερό, στην ίδρυυση. Είναι πώς λειτουργεί το δικαστικό σύστημα, πώς λειτουργεί εν γέννη το κράτος. Η προμήθεια των πρώτων υλών, αν το βρίσκεις επάρκεια πρώτων υλών, φορολογική σταθερότητα, αναπτυξιακή προοπτική, θέση της χώρας. Επομένως, δεν είναι μόνο το κόστος των εργαζομένων, είναι πολλοί παράγοντες. Αλλά είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, στην παραγωγική διαδικασία το ανθρώπινο δυναμικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το κόστος του ανθρώπινου προσωπικού είναι σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του τελικού κόστους για να πουλήσουμε ένα προϊόν. Όταν λέμε ευέλικτες μορφές εργασίας, δεν εννοούμε κατά ανάγκη μείωση του εισοδήματος του εργαζομένου. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Υπάρχει η επιδότηση της εργασίας, την οποία λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Λέμε επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορεί να δίνω επίδομα σε έναν άνεργο και άνεργος να πηγαίνει στην καφετέρια. Σε καμιά χώρα δεν γίνεται αυτό. Δίνεις επίδομα ανεργίας και προσφέρει κάποια εργασία εθελοντική, τετράωρη, δίωρη, όσο είναι το αντίτιμο που παίρνει, είτε σε φορείς του δημοσίου, είτε σε επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Λέμε να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Να επιδοτηθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Θα έχουμε μείωση του κόστους μας, αλλά όχι μείωση του εισοδήματος του εργαζομένου. Σας είπα και προηγουμένως, εγώ είμαι αντίθετος στην μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Διότι οι εργαζόμενοι είναι οι πελάτες μας, οι δυνητικοί πελάτες. Αυτό είναι μπούμεραγκ και στην ίδια την αγορά. Λοιπόν, φυσικά, όταν ο εργαζόμενος, ο πελάτης μου δεν έχει χρήματα, δεν θα αγοράσει το προϊόν μου. Έτσι το εκλαϊκεύω λίγο για να γίνει κατανοητό. Μα έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αν θα είδατε και η κυρία Κατσέ όταν ήρθε εδώ, μίλησε πρώτη φορά για κοινωνικές επιχειρήσεις, μίλησε πρώτη φορά για επιδότηση του εργοδοτικού κόστους, της εργοδοτικής εισφοράς, έτσι ώστε και να μην μειώσει το κόστος και να μην μειώσει μάλλον το εισόδημα του εργαζομένου, αλλά να μειώσει από την άλλη το κόστος προς την επιχείρηση. Επαναλαμβάνω, ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο χώρες οι οποίες είναι φτηνού εργατικού δυναμικού. Ανταγωνιζόμαστε και χώρες όπως είναι η Ελβετία, η οποία έχει πολύ υψηλότερο εργατικό κόστος από εμάς, αλλά έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ή καινοτόμων ή τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων, Γερμανία, Σουηδία. Έτσι. Επομένως, εμείς που δεν έχουμε αυτή την τεχνολογία, πρέπει να πιέσουμε όσο γίνεται το κόστος μας για να βγούμε στις αγορές. Λέμε τώρα, ο Έλληνας εργαζόμενος δέχομαι χαμηλό εισόδημα. Αλλά αποδείχθηκε από έρευνα που έγινε ότι ο Έλληνας εργαζόμενος έχει χαμηλή παραγωγικότητα. Ενώ δουλεύουμε περισσότερες ώρες, παράγουμε λιγότερα. Δηλαδή, θα είδατε ότι ενώ ο Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει κατά μέσο όρο 40 ώρες, παράγει νομίζω ωριαία 18 ευρώ. Ο Γερμανός δουλεύει 38 ώρες. Λέτε για την έκθεση που έκανε η Eurostat και δημοσιεύτηκε. Ακριβώς. Επειδή πρόσφατα διάβασα, να σας πω, η συγκεκριμένη έκθεση αποδεικνύει καταρχήν ότι είναι μύθος ότι οι Έλληνες εργάζονται λιγότερο. Λιγότερο, ναι. Και, όχι, απασχολούνται, όχι εργάζονται. Περιμένετε τώρα. Εδώ έχει διαφορά του. Θα δούμε εργάζομαι τη διαφορά και απασχολούμαι. Άλλο πάω 10 ώρες και δουλεύω τις 3
και άλλο πάω 8 ώρες και δουλεύω 8,5. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις στο δημόσιο τομέα, ούτε σε όλο το δημόσιο τομέα αυτό ισχύει που λέτε και κυρίως δεν ισχύει στον ιδιωτικό. Συμφωνώ. Οι Έλληνες λοιπόν εργάζονται, εγώ θα πω, όχι απασχολούνται. Η έκθεση συγκεκριμένη μέσο όρο, κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως, ενώ οι Γερμανοί 31 ώρες. Αυτό το λέει η έκθεση. Και κοστίζουν 18 ευρώ κοστίζει ο Έλληνας. Και 38 περισσότερο δηλαδή κοστίζει ο Γερμανός. Αμείβεται περισσότερο. Λέει πόσο κοστίζει. Αλλά... λέει πόσο παράγει. Αλλά η διαφορά. Τι παράγει είναι... με το ΑΕΠ. Αυτό λέει, όχι πόσο κοστίζει. Ναι, η διαφορά. Λέει αυτής... τι παράγει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτή είναι η μειονεξία. Δουλεύουμε περισσότερο. Γιατί προσέξτε, συμβαίνει και αυτό. Και παράγουμε λιγότερα έσοδα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Το εξηγεί η έκθεση. Και λέει επειδή η Ελλάδα έχει πολύ αδύνατες υποδομές. Τεχνολογικές και άλλες. Η εργασία του Γερμανού αποκτάει πολλαπλασιαστική ισχύ λόγω των καλών υποδομών των επιχειρήσεων. Άρα δεν φταίει ο εργαζόμενος άμα οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι στο μεσαίωνα σε ό,τι αφορά τις υποδομές τους. Δεν είναι έτσι. Το κράτος και οι επιχειρήσεις φταίνουν. Δεν φταίει ο εργαζόμενος. Κοιτάξτε, δεν είναι πάντα έτσι. Και δίνω κανόνες αυτούς που λέτε. Η έκθεση που τη διάβασα έλεγε. Μα και εγώ τη διάβασα. Πόσες ώρες εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος και τι παράγει ωριαία. Όσον αφορά το ΑΕΠ. Και τι κοστίζει. Όχι, τι κοστίζει. Και τι αυτό παράγει. Το λέει η έκθεση. Εγώ λέω. Το τι παράγει. Το κομμάτι τι κοστίζει δεν το θυμάμαι να σας πω. Ο Έλληνας κοστίζει πολύ λιγότερο. Λέω λοιπόν ότι ο Έλληνας δουλεύει περίπου 42 ώρες και παράγει 18 ευρώ. Ο Γερμανός δουλεύει 36 ώρες και παράγει 34 ευρώ. Ο Ολλανδός δουλεύει 34 ώρες και παράγει 38 ευρώ. Οι Ολλανδοί ήταν αυτοί οι οποίοι δουλεύανε λιγότερες ώρες και παρήγαγαν περισσότερα χρήματα την ώρα σε σχέση με το ΑΕΠ. Γιατί έχουν πολύ καλύτερες υποδομές. Έχουν καλύτερες υποδομές. Εκεί οφείλεται. Το λέει η ίδια η έκθεση. Και επιχειρησιακές. Ναι. Και επιχειρησιακές. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Ναι. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα. Ή το θέλουμε ή το θέλουμε. Άρα, γιατί δηλαδή, δεν έχουμε καταλήγουμε. Παραγωγικό ιστό. Δεν έχουμε βιομηχανία. Ο Έλληνας αδικαιολόγητα δαιμονοποιεί την ανταγωνιστικότητα όταν καταλαβαίνει ότι αυτό μεταφράζεται πάντα στη μείωση των αμοιβών του, ενώ δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε και το κράτος που και εκείνο έχει το μερίδιο το μεγάλο ευθύνης που είπαμε για την γραφειοκρατία, τη διαφορά κτλ. Νομίζω καταμερισμένη ισομερώς. Και παραλαμβάνω και το λέω για πολλωστή φορά. Εμείς είμαστε κατά της μείωσης των εισοδημάτων των εργαζομένων. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να βοηθηθεί η ανταγωνιστικότητα με μείωση του εργατικού κόστους, με τους τρόπους που είπα, για να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Ευελιξία, είτε όμως, το δεν θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, το εργατικό κόστος στο τελικό κόστος παραγωγής ενός προϊόντος στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Και ανάλογα το προϊόν μπορεί να είναι από 30 έως 55%. Για τις επιχειρησιακές συμβάσεις που είπαμε, κοιτάξτε την ΕΟΓΑΛ τι προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε να περάσει μείωση 9% στους εργαζομένους τους. Όχι γιατί τώρα δεν πηγαίνει καλά. Γιατί από φόβο μήπως δεν πάει καλά στο μέλλον. Γιατί κακό είναι αυτό. Αυτό είναι δικαιολογημένο. Βεβαίως. Μα δεν πρέπει κάποια επιχείρηση που θα μπει. Και το λέει και ο νόμος στην επιχειρησιακή σύμβαση να αιτιολογήσει γιατί μπαίνει. Γι' αυτό θα το βγάλει αυτό η Τρόικα τώρα. Δεν είναι σωστό να αιτιολογεί. Δηλαδή, αλλιώς θα το γενικεύσουν. Δηλαδή, Βεβαίως. Να γενικευτεί δηλαδή, η επιχειρησιακή σύμβαση. Εγώ ναι, είμαι υπέρ της γενίκευσης των επιχειρησιακών συμβάσεων. Γιατί. Με αιτιολογείται. Γιατί δεν. Μα υπάρχει μια αρχή. Θα μου απαντήσετε αμέσως. Υπάρχει μια αρχή ότι όσο περισσότεροι διαπραγματεύονται, τόσο μεγαλύτερη ισχύ έχουν. Γι' αυτό όταν υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα συνδικάτα έχουν μεγαλύτερη ισχύ, προκειμένου να επιβάλλουν κάποιες αυξήσεις, οι οποίες δεν ήταν υπέρογκες, τουλάχιστον στο δυτικό τομέα. Όταν πάει αυτό στην κλίμακα της επιχείρησης, η διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων είναι ακόμα μικρότερη. Και όταν πάει μεμονωμένα σε ατομικές συμβάσεις, είναι τελείως ξεκρέμα στους εργαζόμενους. Και δηλαδή, έρχομαι εγώ και σας λέω. Ο επιχειρηματίας να θέλει η διαπραγματευτική ισχύ του εργαζόμενου συνεχώς να μικραίνει. Και σας λέω εγώ ότι που είμαι νεογάλ και βλέπω ότι πέρυσι πούλησα 100 τόνους γάλα και φέτος πουλάω 80. Και τα έξοδα, τα γενικά έξοδα που έχω δεν με φτάνουν, υπερκαλύπτουν μάλλον την κερδοφορία που θα έχω στο μέλλον. Δεν πρέπει να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, παιδιά, τι θέλετε στο να κάνετε. Στο μέλλον, κάνουμε. Όχι τώρα. Ας έρθει δύσκολη στιγμή και τότε να μειώσεις. Σας τι λέτε, ποιος το είπε αυτό. Η επιχειρήση έχει την εντύπωση, δεν βλέπουμε ότι έχουμε μείωση πωλήσεων, ότι έχουμε μείωση παραγωγής. Και έρχομαι και σας λέω το δηλαδή, εξής. Ενώ είναι κερδοφόρα μια επιχείρηση να μπαίνει στην επιχειρησιακή σύμβαση. Γιατί να μην πει. Αν έχει πρόβλημα το οποίο τεκμηριώνει, σας λέω εγώ το εξής. Συμφωνώ μαζί σας. Και έρχεται του χρόνου η Νεογάλ και κακώς θα αναφέρουμε τώρα. Όχι, επειδή ήταν έτσι, ένα παράδειγμα το μια επιχείρηση Α στο Πανελλήνιο. Του χρόνου ναι. Έχει μείωση των πωλήσεων, πτώση των κερδών, πτώση του. Να βγούμε του χρόνου, είστε 100 άτομα, πρέπει να πωλήσω 30. Να πωλήσω 30 ή να μειώσω και στους 100 ανάλογα το μισθό. Τι απάντηση θα δώσετε, για πείτε μου, είστε μάνατζερ στην Νεογάλ. Να πουληθούν 30 ή να μειωθεί 9% ο μισθός από φέτος.
Δεν ξέρω εγώ σε κάθε περίπτωση τι πρέπει να γίνεται, γιατί δεν είμαι ούτε μάναζερ ούτε μα, υλικός. Λοιπόν, είδατε, δεν είναι απλά είναι, τα πράγματα. Αυτό δεν που είναι, ξέρω είναι, κύριε πρέπει... Τσατσούλη, ότι όταν βάζεις δίλημα στον εργαζόμενο ή θα απολύσω κάποιους ή αυτοί που θα μείνετε αυτή όλοι, είναι αλλά θα είναι μειωμένοι από η αμοιβή σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο εργαζόμενος είναι πάντα σε μειονεκτική θέση. Γιατί είναι μειονεκτική όταν θέση. Όταν η επιχείρηση έχει πράγματι πρόβλημα, τότε ναι, να γιατί συμβεί να αυτό. Είναι μειονεκτική και θέση. Οι εργαζόμενοι έχουν δείξει κατανόηση σε επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα. Σας πληροφορώ ότι το κάνουν και επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόβλημα των επιχειρήσεων για να μην έχουν το κάνουν. Για να μην έχουν το κάνουν. Αυτή την αιτιολογία θα το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις και αυτές που είναι κερδοφόρες τώρα. Εντάξει, θα δείτε. Και μάλιστα υψηλή κερδοφόρια. Με αυτή την αιτιολογία. Το δίλημα είναι μεγάλο. Μήπως μετά από 10 χρόνια έχουμε πρόβλημα. Όταν διοικείς μια επιχείρηση, είτε είναι μικρή ενός ατόμου ή 200 ατόμων, δεν κοιτάς το σήμερα, κοιτάς το μετά από 3 χρόνια. Έχεις στατιστικά στοιχεία μπροστά σου, βλέπεις την αγορά, συζητάς με τους αντιπροσώπους σου, με τους συνεργάτες σου και βλέπεις, ξέρεις που πάει η εικόνα της επιχείρησης. Δηλαδή, το 95% των επιχειρήσεων γνωρίζουμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε στο τέλος του έτους. Με πολύ μικρή απόκληση. Ναι, αλλά δεν μπορεί, να μια επιχείρηση να ξέρει σε 3 και 4 και 5 χρόνια. Εδώ αλλάζουν τα δεδομένα ανά 2-3 μήνες. Γι' αυτό ακριβώς. Τόσο λένε ότι σήμερα βλέπουν ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι η ζημιογόνα. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα τον επόμενο χρόνο. Τον επόμενο χρόνο. Το δίλημα είναι μεγάλο. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Όχι, δεν είναι εύκολη. Και αυτό, ούτε είναι ένα θέμα για λαϊκισμό. Επαναλαμβάνω, η ευθύνη του μάνατζερ είναι πολύ μεγάλη. Όχι, του επιχειρηματία. Έχετε δίκιο δεν σε αυτό. Είμαστε αντιλαϊκίζουν επ' αυτού. Όχι, έτσι. Προς έχετε απόλυτο δίκιο. Και το μοντέλο των ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι όπως είμαστε εμείς, όλες οι επιχειρήσεις, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, είμαστε φίλοι με τους εργαζόμενους. Τους γνωρίζουμε και μας γνωρίζουμε το μικρό όνομα. Στο ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Για όνομα του Θεού. Σε αυτό φυσικά θα συμφωνήσω. Είναι ευχάριστο να τελειώσω. Είναι ευχάριστο, νομίζετε, κάποιος να απολύει έναν άνθρωπο εμείς στον δρόμο. Τι είναι η μουσταγή, είμαστε για όνομα του Θεού. Και τον επιχειρηματία δεν το συμφέρει. Μα φυσικά δεν το συμφέρει. Τόσο από το ηθικό μέρος. Για όνομα συμφέρει και να απολύει κόσμο. Υπάρχουν, δεν λέω ότι όλοι οι επιχειρηματίες είναι καλοί κτλ. Υπάρχουν και εξαιρέσεις και από την πλευρά των εργαζόμενων και από την πλευρά των επιχειρηματιών. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Επίσης, έχετε δίκιο ότι κάποιοι λαϊκίζουν επ' αυτού και σπεκουλάρουν και ιδεολογικά. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχει και το εξής, που και σε αυτό έχουν πολύ δίκιο. Ότι ένα μέρος του επιχειρηματικού κόσμου, του επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως θέλετε πείτε το, βρήκε ευκαιρία τώρα με την κρίση. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Δηλαδή να μειωθούν και να κατακαιριωθούν ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα και να μειωθούν οι αποδοχές. Και εκείνοι που δεν το έχουν ανάγκη, σου λέει μέσα στην κρίση θα το περάσω και θα το επιβάλλω. Υπάρχουν και τέτοιοι πολλοί. Και υπάρχει γενικευμένη τάση, όχι μόνο με μονομένοι άνθρωποι που το λίγοι, υπάρχουν λίγοι. Σας λέω όμως ότι επειδή η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει πρόβλημα, αυτό έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό σε συνεννόηση μεταξύ τους. Τώρα, σε μια επιχείρηση που έχει 3 και 4 και 5 άτομα, έχετε δει πως δεν έγινε, αν έχει πρόβλημα. Μα έχει γίνει και πριν την κρίση αυτό. Μάλλον, τι μου λέτε τώρα. Αυτό σας λέω εγώ. Έγινε και το δέχτηκαν και οι εργαζόμενοι, το δέχτηκαν και ο επιχειρηματίας. Συμφωνήσαν. Έγινε, σας μιλάω, σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει πρόβλημα. Κύριε Στασούλη, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Αμέσως μετά θα πούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.